διαβουλεύσεις για τους επικεφαλείς των θεσμών συνεχίζονται. Θέλω να επαναλάβω ότι ευχή και προσδοκία μας και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας είναι να υπάρξει κατάληξη σήμερα. Πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε. Θα έχω και μια συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, συγκεκριμένα, αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Και ελπίζω, επαναλαμβάνω, να ολοκληρώσουμε σήμερα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στη συζήτηση σημαντικότητα των θεμάτων που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη. Είναι η στρατηγική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας είναι υψίστης σημασίας η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν λέμε στρατηγική αυτονομία, δεν μιλάμε μόνο στα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα ανταγωνιστικότητας. Είναι σημαντικό ότι θα συζητηθεί το μεταναστευτικό, ενώ ελπίζω, το αφήνω τελευταίο, να υπάρξει κατάληξη στα συμπεράσματα στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Δεν μπορούμε, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, τις ανησυχητικές πληροφορίες που όλοι ακούμε, βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση. Η Κυπριακή Δημοκρατία δέχθηκε ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιες, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, προειδοποιήσεις. Βλέπουμε κάποια άλλα κράτη να επιχειρούν να δυναμητήσουν την κατάσταση. Άρα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα πρέπει να βγούμε δυνατά, με ξεκάθαρα μηνύματα. Και η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γειτνιάζει με την περιοχή, που σε αντίθεση με άλλες χώρες διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, θα διαδραματίσει τον όποιο ρόλο που της αναλογεί, που είναι πάντοτε ένας ρόλος με μια θετική προσέγγιση. Κύριε Πρόεδρε, δημιουργούμε, υπάρχει κάποιο έτοιμο συγκεκριμένο για τη συζήτηση που θα ζητήσει? Μιλήσαμε χθες το βράδυ με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Μιλήσαμε και σήμερα πριν λίγο, θα συναντηθούμε μόλις αφιχθεί στις Βρυξέλλες. Βλέπω κάποιες από τις ανησυχίες της, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Έκανα και σχετική παρέμβαση κατά την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν το ανεπίσημο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρέπει να βρούμε όμως μια λύση όπου όλοι ενωμένοι να κινηθούμε προς την κατεύθυνση των σημαντικών αποφάσεων που αφορούν τους επικεφαλείς των θεσμών. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θα γίνει και η συνάντησή μου με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό. Αναμένουμε τις αποφάσεις, εξάλλου γνωρίζετε βάσει των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα 2,5 χρόνια γίνεται συζήτηση και, αν θέλετε, μέχρι τώρα τα παραδείγματα δείχνουν να επαναδιορίζεται. Άρα είναι οι συνθήκες που καθορίζουν, συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζουν και το πλαίσιο των συζητήσεών μας. Η συζήτησή μας περιστράφηκε σε δύο θέματα. Το θέμα πρώτον των επικεφαλής των θεσμών και δεύτερον την στρατηγική ατζέντα. Πρέπει, θέλω να το επαναλάβω ξανά, οι προκλήσεις είναι πολλές, πρέπει εντός Ιουλίου να τελειώνουμε με το θέμα της Πρόεδρου της Επιτροπής, την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε δουλειά. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει άμεσα να ασχοληθούμε. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Έχουμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε εκλογές στην Βρετανία, έχουμε αυτές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που αντιλαμβάνεστε μας ανησυχούν. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε όλα αυτά και να μην συνεχίζονται αυτές οι ατέρμονες συζητήσεις για τους επικεφαλείς. Άρα πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία στην οποία κανείς δεν πρέπει να νιώθει ότι έχει εξαιρεθεί, ότι έχει αποκλειστεί από αυτή τη διαδικασία και, επαναλαμβάνω, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, των καλών σχέσεων που έχουμε με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, που βλέπω, επαναλαμβάνω, κάποια από τα σημεία που έχει αναφέρει, να βρούμε μια λύση η οποία να είναι συλλογική. Ήταν πολύ παραγωγική συζήτηση. Δεν ήταν γενική συζήτηση. Ήταν πολύ συγκεκριμένα για το πώς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Άρα μιλήσαμε συγκεκριμένα για ψυχές του Κυπριακού. Είναι γι' αυτό το λόγο που ένιωσα και την ανάγκη να συγκαλέσω το Εθνικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα. Είπα να προσκληθούν οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων και να δούμε μαζί τα επόμενα βήματα. Ευχαριστώ πολύ.